Ένα βήμα πίσω από μερίδα ιεραρχών που διέρεαν ότι σήμερα θα έχουν έτοιμο πόρισμα γιατρών για την κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και την πρόθεσή τους για άμεση δρομολόγηση διαδικασίας αποχώρησής του, ορισμού τοποτηρητή και έναρξης των λειτουργιών διαδοχής, φαίνεται ότι έκανε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας Κρήτης. Προηγήθηκε θυελλώδη συνεδρίαση 2 και πλέον ωρών. Στο ανακοινωθέν γίνεται επίκληση του άρθρου 39, παράγραφος 2 του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας Κρήτης, βάσει του οποίου ομόφωνα η Σύνοδος αποφασίζει τον ορισμό τριών γιατρών εγνωσμένου κύρους που θα αποφανθούν αν κατά τον νόμο μπορεί να απομακρυνθεί ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης από τα καθήκοντά του ως μη δυνάμενος. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος αναγνωρίζει και τιμά στο ακέραιο το πρόσωπο, την προσφορά και το έργο του Σεβασμιωτάτου Προέδρου της κυρίου Ειρηναίου ως ποιμένα και προθιεράρχη της Εκκλησίας Κρήτης. Θεωρεί όμως ότι οι αναφερθείς συγκυρίες και τα μη αναστρέψιμα μέχρι τώρα δεδομένα της υγείας του οδηγούν ομόφωνα την Ιερά Σύνοδο να επιληφθεί για το θέμα αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και σήμερα το πρωί με διαρροές μέσω του τύπου μερίδα ιεραρχών έκανε λόγο για αυτόματη διαδικασία απομάκρυνσης του κυρίου Ειρηναίου με κατάθεση σχετικού ιατρικού πορίσματος και άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών διαδοχής. Όμως, όπως αποκάλυψε νωρίτερα σήμερα με πρώτο σέλιδο δημοσίευμά της η εφημερίδα Νέα Κρήτη, οι μεθοδεύσεις του προηγούμενου διαστήματος έχουν προκαλέσει την οργή του Οικουμενικού Θρόνου. Καλών εντάφιων ο θρόνος. Κάτι που πιστοποιήθηκε και στη σημερινή σύνοδο από τις αντιδράσεις μερίδας ιεραρχών που θεωρούν ως άσκοπη και βεβαιασμένη την όλη λογική, ακόμη και για ανθρωπιστικούς ανθρώπινους λόγους, περί αντικατάστασης του κυρίου Ειρηναίου. Πώς είναι δυνατόν να δημιουργούνται φαρμακίδιες λογικές και πεπιθήσεις στους κόλπους της ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου και ιδιαίτερα στους κόλπους της παλέφατης και αποστολικής ημιαυτόνομης Εκκλησίας Κρήτης? Στο σημερινό ανακοινωθέν της, η Ιερά Σύνοδος αναφέρει ότι η απόφασή της για τον ορισμό Επιτροπής Ιατρών υπήρξε εν τέλει ομόφωνη, έχοντας λάβει την ευλογία, την έγκριση και τη συγκατάθεση του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου. Ωστόσο, στο φανάρι σημειώνουν με νόημα όλο αυτό το διάστημα ότι ανάλογες πρακτικές που στην Εκκλησία της Ελλάδας αποτελούν σύνηθες μοντέλο, δεν μπορεί με πρωτοστάτες τοπικούς ιεράρχες να επιχειρείται να λάβουν χώρα σε μια επαρχιακή εκκλησία η οποία υπάγεται στον Οικουμενικό Θρόνο. Υπογραμμίζουν δε με νόημα ότι αυτή η πρακτική υπό τον τύπο διαρών φούντωσε μετά την πρόσφατη κάθοδο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου. Εκτός της επίσκεψής του στις πληγήσες περιοχές από το σεισμό, εμφανίζεται στις ίδιες διαρροές να συναντάται σε μυστικά δείπνα με κάποιους τοπικούς ιεράρχες, οι οποίοι όχι απλά έσπευσαν να εκθέσουν το θέμα υγείας και την αδυναμία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, αλλά κατά τις διαρροές αυτές που ουδείς τους διέψευσε, φέρονται να έλαβαν οδηγίες για το πώς με επιτροπή γιατρών και σχετική γνωμάτευση μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για την αντικατάσταση εν ζωή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Μυστικά γεύματα και όχι δείπνοι, το μόνο που μπορεί να προκαλέσουν είναι η απαξία των ιεραρχών από τον ίδιο τον κρητικό λαό της Ηρωοτόκου, ο οποίος αποδεδειγμένα αγαπά, σέβεται και υπακούει εκκλησιαστικά το φανάρι. Με το κλίμα αυτό να συντηρείται και να καλλιεργείται, το φανάρι φαίνεται αποφασισμένο να ξεκαθαρίσει ότι σε μια επαρχιακή σύνοδο όπως τη ημιαυτόνομης Εκκλησίας Κρήτης, όποια πλειοψηφία και πρακτική και αν διαμορφωθεί στο θέμα, η τελική απόφαση ανήκει στην Αγία και Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος δηλώνει σε στενούς συνεργάτες του σφοδρά ενοχλημένος από την εμφάνιση τόσο έντονου άγχους για την επόμενη μέρα από μέρους τοπικών ιεραρχών, σε βαθμό που να έχουν εξαφανιστεί τα κατά παράδοση εδραία ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά σε μια τέτοια σηφής δοκιμασία στην υγεία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης.